Αυτόν τον μήνα στη WinMasters έχεις VAR. Έχασες, κέρδισες. Μάθε περισσότερα στο winmasters.com.cy. Θα δούμε πρώτα αυτή την επιθετική προσπάθεια των φιλοξενουμένων και να επαναλάβουμε την εντεκάδα τους. Σιρόκ, η Σέντρα, ο Βαλακάρη, ευκαιρία, απόκρουσα τον Μποκατίνοφ, η απομάκρυνση στη συνέχεια και επιθετικό φάουλ. Και ξανά η πολύ μεγάλη ευκαιρία από την Σέντρα του Σιρόκ, το κατέβασμα εξαιρετικό του Μπεσάρα για τον Βαλακάρη, το τελείωμα του όμως θα ήταν το καλύτερο ξεκίνημα, το πιο ιδανικό για τον νεαρό επιθετικό της Πάφου, που μόλις χθες ήρθε στην ομάδα. Να δούμε τώρα τον Κονέ που είναι γρήγορος, μπαίνει στην περιοχή, το γύρισμα δεν μπόρεσε να μπει στην πορεία της μπάλας. Το τελείωμα του Βαλακάρη που έσωσε ο Μποκατίνοφ. Ξανά εδώ ο Κονέ μπήκε στην περιοχή, μία νίκη στο κύπελο κόντρα στον Διγενή, μία ισοπαλία και τρεις ήττες με τον εθνικό να σκοράρει 9 γκολ και να δέχεται 11. Δυνατό φαούλ πάνω στον Κοστόφσκι. Ξανά εδώ ο Λαφράνσιτα. Ψηλή πίεση από τους παίχτες της Πάφου. Τρεις ποσφαιριστές έκλεισαν εξαιρετικά τον Λαμπάν και οι φιλοξενούμενοι θέλουν να βγουν μπροστά. Κάθε την πάσα σε θέση offside. Σύμφωνα με τον βοηθό ο Τόρες. Δόθηκε σε θέση offside ο Τόρες. Ανανεώνει την κατοχή και την επίθεση του Εθνικός με τον Κυπριανού Μαρκόφσκι. Βαλεριάνος κάνει το φάουλ. Στην αντίπαλη περιοχή εδώ ξανά και το φάουλ που έκανε ο Βαλεριάνος απρόσεκτα. Με αρκετά φάλτσα πίσω στο δεύτερο δοκάρι, Λαφράνση κεφαλιά, μεγάλη απόκριση από τον Μποκατίνοφ, αυτό που λέγαμε. Ο Μποκατίνοφ όμως εδώ ξανά έκανε σπουδαία επέμβαση. Μονομαχίες στον χώρο της μεσαίας γραμμής, κατοχή από τους ποδοσφαιριστές της Πάφου και το φάουλ που γίνεται από τον Μαρκόσκι πάνω στον Βαλαγάρη. Ξανά εδώ. Δεν πήγε για την πάλα ο Μαρκόσκι. Λάθος που γίνεται από τον Αραγιούρη και βλέποντας τον Κονέ να είναι έτοιμος να επιτεθεί, τον γκρεμίζει, τον ρίχνει κάτω στο έδαφος και θα έχουμε και την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Και δέχεται και την κίτρινη κάρτα. Ξανά εδώ ο αρχηγός. Οι τρεις από αυτούς είναι βασικοί, δύο απουσιαζούν και ενώ το φάουλ εκτελείται από τον Λαμπάν, ο Κοστόφσκι μια πρώτη κεφαλιά. Πρέπει να απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι. Μικελίδος σηκώνει ψηλά το πόδι και κάνει το φάουλ. Ξανά εδώ. Το πόσο ψηλά σήκωσε το πόδι ο Μικελίτο. Η Πάφος με δύο τελικές, όμως είναι οι μεγαλύτερες στο παιχνίδι. Με τον Μποκατίνοφ και στις δύο περιπτώσεις να λέει εντυπωσιακά το όχι. Είναι μπροστά και πάλι φιλοξενούμενοι. Βαλακάρη, η τρίπλα, το πλασέ, δοκάρι και μέσα. 0-1 για την Πάφο. 32ο λεπτό. Ο Βαλακάρη στην δεύτερη του προσπάθεια και τρίτη. Και όπως φαίνεται φαρμακερή για την Πάφο, ανοίγει το σκορ. Ο Εθνικός απλά νούσια κατοχή, πετυχαίνει και το πρώτο γκολ. Εδώ η πάσα που έγινε, το πώς ντρίπλαρε τον Μαρκόσκι, πραγματικά τρομερός. Ο Βαλακάρη, η πάσα ήταν από τον Τόρες, πώς άδειασε τον αμυντικό του Εθνικού. Τρομερή τρίπλα, τρομερό και το τελείωμα, δοκάρι και μέσα. Πρώτο γκολ στο φετινό πρωτάθλημα για τον 20χρονο Φιλανδό επιθετικό στην παρθενική του εμφάνιση με την φανέλα της Πάφου. Και νέα δεδομένα. Μετά και τον γκολ που πετυχαίνουν οι φιλοξενούμενοι. Γκλοπάρτ. Ρίχνει την μπάλα μπροστά. Ο Κοστόφσκι. Δεν έκανε καλή μεταβίβαση για τον Κονέ με τον Σιρόγα. Ακολούθως να κάνει το δυνατό φάουλ. Θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα. Και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να χάσει το επόμενο παιχνίδι της ομάδας του. Και εδώ το φάουλ που έκανε πάνω στον Κονέ. Καθαρά βρίσκει πόδια. Για την Πάφο, αν κατάφερε να περνούσε ο Τόρες και τώρα ο Κονέ. Θα δούμε την προσπάθειά του, ψάχνει χώρο για το σούτο, Κονέ κατώ στο έδαφος, φάουλ στην αρχή της φάσης. Ξανά εδώ. Και τραβήγματα υπήρξαν και σπρόξιμα από πίσω. Δόθηκε όμως το πρώτο φάουλ από το τραβήγμα που έκανε εδώ Πανός. Πάνω στον Ιμπραχήμ Κονέ. Μικελίτο περιμένει δεξιά, κατά μέτωπο επίθεση και το τελείωμα. Τίποτα από τον κύριο Χρυσοβαλάντη Θεουλή, με τους ανθρώπους του Εθνικού να ζητούν έντονα πέναλτι. Η τρίπλα πάνω στον Πανό, στο σούτ του. Η σέντρα, η απομάκρυνση, νέα κεφαλιά από τον Μπάμπιτς Κοστόφσκι. Σπρώχθηκε από τον Αραγιούρη και το φάουλ για τον Εθνικό σε εξαιρετικό σημείο.
κοντά στο μαρκάρισμα πάνω στον Κωστόφσκι. Έβαλε τα χέρια αρχικά. Απ' την άλλη, πάγος θα είναι σε πιο παθητικό ρόλο. Για να κρατήσει αυτό το 0-1 προς την υπαγή για τον Κωστόφσκι. Κατέβασε κάτω στο έδαφος. Και πάλι κοντά στην φάση ο κύριος Θεουλή. Ξαναδούμε προηγουμένως την πτώση του Κωστόφσκι. Στη μονομαχία με τον Λαφράντς. Φόλπρεχτ, επαναφέρει, Μπεσάρα, Βαλεριάνος. Ωραία, αλλάζουν την μπάλα της Πάφου, η σέντρα τον Ελαδίτη. Ο Βαλακάρη δικαιώθηκε έξω. Ξανά εδώ από την παγιά του Βαλεριάνου. Θα προσπαθήσει να βγει γρήγορα μπροστά Μαρκόφσκι. Πέρασε, του έγινε φάουλ. Ψυχή που έφερε και τον τραυματισμό του. Χαράλαμπε, ο λόγος σε σένα. Ετοιμάζεται ο Μάριος Ηλία. Αν είδα σωστά, ο Κονέ είναι αυτός που θα αποχωρήσει. Η σέντρα του. Ο Βαλεριάνος απομακρύνει σε ένα σημείο που ο Πάπιτς θέλει να επαναφέρει. Προβολή πάνω στην μπάλα και το φάουλ. Χαράλαμπε. Αγίγια νιώμα της Πάφου. Ο Ράγκελς θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Εκτός θα περάσει ο Πανός. Μίκαελ Πανός και εμείς ξαναβλέπουμε το φάουλ που έγινε προηγουμένως από τον Πάπιτς πάνω στον ποδοσφαιριστή που θα αποχωρήσει. Πιο επιθετικογενή στοιχεία. Ο Δημήτρης ο Χαραλάμπους. Για να έρθει η σοφάριση. Εδώ το φάουλ που έγινε προηγουμένως. Παίρνει μπόλικο κόσμο στην περιοχή του Ρούτκουεχ. Τελεί ο Μικελίτο. Αραγιούρ και πάλι νικητής Χαραλάμπους. Το σούτ του. Έξω πάει μπάλα. Αυτή ήταν μια καλή προϋπόθεση για τον εθνικό. Μετά και την κεφαγιά του Βαλακάρη στο 55 λεπτό. Ξανά εδώ. Το άστοχο σούτ. Ξανακερδίζουν κατοχή της Πάφου. Κάθε τι πάσα για τον Τόρες είναι σε θέση offside. Όλοι οι πανύψηλοι ποδοσφαιριστές των κυβεντούχων έχουν προωθηθεί λαμπάν στην καρδιά της άμυνας. Ηλία κεφαγιά έξω. Ξανά εδώ και στη συνέχεια ο Κλομπάρτ ο οποίος δεν μπόρεσε να μπει στην πορεία της μπάλας. Απ' την απομάκρυνση ο λαμπάν βρίσκει τον Ηλία. Πρέπει να βάλει την μπάλα μπροστά. Ηλία κερδίζει το φάουλ το οποίο το έγινε από τον Λελίουκιν. Το δεύτερο φάουλ δόθηκε. Φέρνει την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή ο Κωστόφσκι και φαγιά λίγο έξω. Καλοχτυπημένο το φάουλ, ελάχιστα δίπλα από το αριστερό κάθε το δοκάρι της εστίας του Ρούτκο πέρασε η μπάλα. Φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Βαλακάρη από τον Χριστοφή. Τρέχει ο Λαφράνς με προβολή και την κόντρα που έγινε πάνω στον Κυπριανού. Δίνει για τον Τόρες ευκαιρία για την Πάφο για το 0-2. Τόρες συμπάει από τον Βαλακάρη. Να το 0-2. 73ο λεπτό. Με πάνω στον Κυπριανού. Με εξωτερικό φάλτσο βρήκε τον Τόρες. Ο οποίος έφευγε μόνος απέναντι από τον Βοκατίνοφ. Προτίμησε να σιγουρέψει τον κόλ να δώσει για τον Βαλακάρη. Δεν προλάβει ο Βοκατίνοφ να απομακρύνει την μπάλα. Έπεσε μπροστά από τον Βαλακάρη, ο οποίος σε κενή εστία δεν μπορούσε να στοχίσει και έκανε το 0-2. Ανδρέας Παναγιώτου με χώρο για να κουβαλήσει την μπάλα. Είναι φρέσκος και γρήγορος. Μπαίνει στην περιοχή. Ευκαιρία Παναγιώτου 0-3. Και κάπου εδώ το παιχνίδι τελειώνει. Ξανά εδώ η ατομική προσπάθεια του Παναγιώτου. Δεν μπόρεσε να τον σταματήσει ο Χριστοφή. Ούτε και ο εξερχόμενος Μποκατίνοφ. Και έγραψε το εθνικό Ζάχνας 0. Πάφος FC3. Είναι οι λιγοστοί οπαδοί της Πάφου που δεν ξεπερνούν τα δάχτυλα των δύο χεριών. Και ενώ τώρα έχουμε πέναλτι. Πέναλτι το οποίο σφυρίζει ο κύριος Θεουλή. Στο 81ο λεπτό, την ώρα που οι λιγοστοί της Πάφου δειλά-δειλά τραγουδούσαν. Από την πτώση του Κουτόπιακ. Πτώση του Κουτόπιακ. Κοντά του στο μαρκάρισμα ήταν ο Λελίουκιν. Ξανά και ξανά. Βίνσεντ Λαμπάν εναντίον του Ρούτκο στην μεταξύ τους μονομαχία. Να δούμε αν θα σκοράρει ο Γάλλος. Εκτελεί. Στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Όμως ο κύριος Θεουλής φυρίζει. Καθώς ο Λαμπάν έκανε προσποίηση πάνω στην μπάλα προτού εκτελέσει. Αυτό δεν γίνεται. Και η εκτέλεση δεν μετράει, αλλά ούτε και τον κόλ. Αυτόν τον μήνα, στη Win Masters έχεις VAR. Έχασες, κέρδισες. Μάθε περισσότερα στο winmasters.com.cy.